Ενεργειακή κρίση βιώνει τις τελευταίες ώρες η Πορτογαλία. Από τη Δευτέρα, οι οδηγοί βιτιοφόρων κατέβηκαν σε απεργία και 48 ώρες αργότερα, περίπου 1.500 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα είχαν μείνει χωρίς βενζίνη. Οι πολίτες διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις για να βρουν ανοιχτό βενζινάδικο και όταν το βρουν, περιμένουν υπομονετικά στην ουρά, ακόμα και αν πρόκειται για ασθενοφόρο. Ήμουν εδώ το πρωί για να βάλω βενζίνη και μου πήρε 40 με 45 λεπτά. Δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά βενζίνη. Κοντεύω να μείνω. Αν δεν βρω να βάλω βενζίνη, δεν θα μπορέσω να παραδώσω το εμπόρευμά μου. Είναι προφανές ότι καθυστερεί τη δουλειά μας και αυτό επηρεάζει τους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμάς για βοήθεια. Ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Επηρεάζει τα άτομα με αναπηρία τα οποία βοηθούμε να μετακινούνται. Και de outras áreas. Afeta-se um bocado, como é lógico. Πρόκειται να ταξιδέψω το Σάββατο και αποφάσισα να βάλω βενζίνη έγκαιρα γιατί η κατάσταση είναι δραματική σε πολλά βενζινάδικα. Είπα να φανώ προνοητικός. Πού θα πάτε? Στο Βίζεο. Στην οικογένειά σας? Πάω να δω τη μητέρα μου. Και όλο αυτό είναι πραγματικά ενοχλητικό. Περιμένω ήδη 20 λεπτά και επικρατεί χάος. 15-20 minutos e é caos autêntico. Οι απεργοί οδηγοί βιτιοφόρων ζητούν καλύτερες εργασιακές συνθήκες και μισθολογικές αυξήσεις. Λιγοστεύουν διαρκώς τα πρατήρια καυσίμων όπου οι οδηγοί μπορούν ακόμα να βρουν βενζίνη. Τα μέτρα ασφαλείας που επέβαλε η κυβέρνηση της Πορτογαλίας αφορούν μόνο τη Λισαβόνα και το Πόρτο. Αν λοιπόν η απεργία συνεχιστεί, οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες, κυρίως για όσους θέλουν να ταξιδέψουν για το Πάσχα. Filipe Soares, in Portugal, for Euronews.